Στις 10 χθες το βράδυ αναχώρησε η πρώτη πτήση επιστροφής στην πατρίδα των Βρετανών τουριστών που έκαναν τις διακοπές τους στην Κρήτη με πακέτα που έκλεισαν κυρίως μέσω διαδικτύου από την Thomas Cook. Κάναμε τις διακοπές μας όπως τις είχαμε σχεδιάσει. Το ξενοδοχείο που μείναμε στο Σίσι ήταν υπέροχο. Ήταν πολύ εξυπηρετική. Όλα ήταν πολύ καλά. Η Μεγάλη Βρετανία ενεργοποίησε τον ειδικό λογαριασμό ταξιδιωτικής ασφάλειας προκειμένου όλοι οι πολίτες να επιστρέψουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση στη χώρα τους. Η ΑΤΟΛ είναι εκείνη η οποία έχει την ευθύνη σε γεγονότα τέτοια πτωχεύσεων να επαναφέρει, να επαναπατρίσει τους πελάτες από τα διάφορα μέρη, από τους διάφορους προορισμούς πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κατάρρευση του μεγάλου οργανισμού καλύπτεται από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Ευρώπης και προκαλεί προβληματισμό στους ταξιδιώτες. Τηλεφωνήσαμε στην Thomas Cook και μας είπαν ότι δεν ήταν υπεύθυνοι. Έπειτα καλέσαμε το πρακτορείο μας είπαν πως ούτε εκείνη ήταν υπεύθυνη. Μας έστελνε ο ένας τον άλλο σαν μπαλάκι. Τελικά ενημερωθήκαμε μέσω διαδικτύου. Τώρα είχαμε πρόβλημα και με την Thomas Cook. Είχαμε στο παρελθόν και με άλλους μεγάλους tour operators. Να μην αναφερθώ και στους μικρότερους. Είναι πρόβλημα. Έχοντας ολοκληρώσει τις διακοπές τους, οι ξένοι επισκέπτες αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Κρήτη. Υπέροχα. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε και σίγουρα θα ξανάρθουμε. Ήρθαμε με την Thomas Cook γιατί ήθελα το καλύτερο. Θα ξανάρθουμε. Ήταν φανταστικά. Παντρεύτηκαν οι φίλοι μας. Με προορισμούς Λονδίνων, Μπέρμιγχαμ, Μάντσεστερ, Νιούκασλ, Μπρίστολ και Γλασκόβη, οι 8 πτήσεις προγραμματίστηκαν με διαφορετικούς αερομεταφορείς για 1.693 επιβάτες που σταδιακά αποβιβάστηκαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου τους περίμεναν υπάλληλοι της πολιτικής αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και εκπρόσωποι της πρεσβείας τους. Τα αεροπλάνα είναι ναυλωμένα, είναι αεροπλάνα τα οποία έχουν βρεθεί από διάφορα μέρη της Ευρώπης και έχουν έρθει να εκτελέσουν το πλάνο επαναπατρισμού των πελατών αυτών για όλη την Ελλάδα. Μας έλεγαν επί χρόνια να κάνουμε κρατήσεις στην Thomas Cook που είναι η καλύτερη. Φέτος κλείσαμε με την Thomas Cook. Μην ανησυχείτε, όλα καλά. Είναι καλή η εταιρεία, αξιόπιστη. Τώρα το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Λυπάμαι τους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους. Λυπάμαι για την κατάρρευση μιας τέτοιας εταιρείας. Η τελευταία πτήση για τη Μεγάλη Βρετανία έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 4 απόψε το βράδυ.